θλιβερό ρεκόρ στους θανάτους στη θάλασσα καταγράφεται από τις πρώτες κιόλας μέρες του καλοκαιριού στην Ελλάδα, με τον αριθμό των νεκρών από πνιγμό να ανέρχεται σε 23 πριν ακόμη εκπνεύσει ο Ιούνιος. Μόνο την περασμένη Κυριακή έχασαν τη ζωή τους τρεις λουόμενοι, μία 40χρονη στη Χαλκιδική, μία 63χρονη στη Μαγνησία και ένας 20χρονος στο Πόρτο Ράφτη. Μια μέρα μετά, στα Χανιά, στην παραλία του Καλαθά, εξέπνευσε μία 68χρονη, ενώ λίγες ημέρες πριν έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια στη θάλασσα της Χρυσής Ακτής ένας 85χρονος Χανιώτης. Τα περιστατικά όλα, το 80% των περιστατικών γίνονται μέσα στο ωράριο που εργαζόμαστε. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που δουλεύουμε τις συγκεκριμένες ώρες από 10.30 το πρωί ως 5.30 το απόγευμα. Όπως είναι κατανοητό, δεν γίνεται 24 ώρες 24 ώρες να υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη. Στη θάλασσα της Χρυσής Ακτής, στα Χανιά, κινδύνευσε να πνιγεί και ένα 8χρονο αγόρι που κολυμπούσε χωρίς επίβλεψη. Σώθηκε χάρη στην παρέμβαση ναυαγοσώστη που έτυχε να βρίσκεται στην παραλία και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του Παγνή. Παρόλο που οι καιρικές συνθήκες ήταν άψογες για κολύμβηση, δεν υπήρχε καθόλου κυματισμός, ήπιε πάρα πολύ νερό με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Το αντιλήφθηκαν κάποιοι λουόμενοι, το είδε και ο ναυαγοσώστης, ο οποίος απολάμβανε τον μπάνιο του καθώς ήταν μετά το πέρας του ωραρίου. Επενέβησαν, διάσωσαν το μικρό αγοράκι. Το 2018 στην Ελλάδα σημειώθηκε αρνητικό ρεκόρ θανάτων από πνιγμό, καθώς 413 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στη θάλασσα, έναντι 357 το 2017. Σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία του Κελπνό, το 67% των πνιγμών λουωμένων συντελείται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ τα περισσότερα θύματα ανήκουν στην κατηγορία άνδρας ηλικίας 20 έως 24 ετών. Το 42% των θανάτων καταγράφεται τις μεσημεριανές ώρες και σχεδόν το 90% αυτών σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή.